Θέλει να βγει να μας πει μια καλημέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Πώς είστε, παιδιά? Καλημέρα. Πάει, καλά, καλά, εσείς πώς είστε? Καλημέρα. Άκουγα που διαβάζετε τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Και λέω, κάνετε εξαιρετική δουλειά. Είμαι πολύ περήφανος για το κόκκινο και θα σας στηρίξουμε με όλη μας την καρδιά. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που το ακούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε. Θέλουμε όμως να στείλετε και μια καλημέρα στις φίλες και στους φίλους, γιατί εδώ πέρα είμαστε κοινότητα. Δεν είναι μόνο είμαστε η παραγωγή, αλλά είναι και οι φίλες και οι φίλοι που χρόνια είναι εδώ πέρα στο κόκκινο και μας ακούνε πιστά καθημερινά, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα στους φίλους, στις φίλες. Πρέπει να είστε όλοι και όλες πολύ περήφανοι για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προσφέρει πολλά στην πατρίδα μας. Μπορεί να μας ηρωνεύονται οι κυβερνώντες αυτή τη στιγμή. Αλλά η αλήθεια θα λάμψει. Αναφερθήκατε πριν στα Τέμπη και στις δηλώσεις Γεωργιάδη και την δήθεν Εξεταστική Επιτροπή που πάνε να κάνουν. Δεν θα αφήσουμε να διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα. Θα είμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και στους, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ψυχοτραύματα από αυτή την υπόθεση, από το έγκλημα. Το ίδιο ισχύει και για το κράτος δικαίου, για τις ανεξάρτητες αρχές, για την παρέμβαση που κάνουν στην ουσία στην εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας σταματήσει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τα εμπόδια είναι πολλά πάντως, κύριε πρόεδρε, έτσι. Αυτό είναι η αλήθεια. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι προσπαθούν να βάλουν ό,τι εμπόδιο μπορούν να υψώσουν προκειμένου να μην πέσει φως, όπως το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν. Είναι πάρα πολλά τα σκάνδαλα που έχουν μαζευτεί στην Ελλάδα, δυστυχώς. Είναι και οι υποκλοπές, είναι και τα Τέμπη, είναι και μια σειρά από άλλα σκάνδαλα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εγώ, όπως μπορεί να ξέρετε, ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στην άρση του απορρίτου των στελεχών της ΕΕΠ. Είναι ο πολιτικός προϊστάμενός τους. Ο νόμος το επιτρέπει. Πρέπει να ξέρουμε επιτέλους την πραγματικότητα. Σε άλλες χώρες θα είχαν υπάρξει παραιτήσεις πολιτικού προϊσταμένου και προϊσταμένων αμέσως. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η κουλτούρα. Και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε αξιόπιστη λύση προεκλογικά, έτσι ώστε να πείσει τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε λίγες ψήφους παραπάνω τον Μάιο, αλλά εμείς χάσαμε 600.000 συμπολίτες μας στις κάλπες. 600.000 δεν μας ξαναψήφισαν. Στον κόσμο πρέπει να το κερδίσουμε. Τόσο κόσμος βασιζόταν πάνω μας και δεν ήρθε να ψηφίσει. Άρα λοιπόν πρέπει να τους αφουγκραστούμε και να δώσουμε λύσεις. Να είμαστε στην κοινωνία μέσα. Είναι πολύ σημαντικό το κόμμα να έχει κοινωνικό πρόσωπο. Εάν εμείς δεν είμαστε κοινωνικοί, ποιος θα είναι? Ποιος θα είναι? Έτσι είναι. Αυτό είναι και το χρέος της αριστεράς, νομίζω. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κουλτούρα, είναι η στάση ζωής. Κύριε πρόεδρε, να υπάρχει αυτή η συντροφικότητα, η ανεκτικότητα. Πρέπει να παλεύουμε για τους εργαζόμενους που βλέπουν τα δικαιώματά τους να εξαϊλώνονται και να έρχονται και οι υπουργοί από πάνω να λαϊκίζουν. Ότι σάμπος τους κάνουν και χάρη τους ανθρώπους. Τι απαντάει ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς που ήδη λένε προκαταβολικά τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, το βλέπουμε στα σούπερ των καναλιών, στη διάρκεια των εκπομπών. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς τον καιρό αυτό? Είμαστε λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Απαντάω ότι θα γελάσει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σταματήσει. Έχει μέσα του το λαό, έχει μέσα του την ανεξαρτησία του. Δεν έχουμε χρέη όπως κάποιοι άλλοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα θα προχωρήσουμε και να μην μας υποτιμούν. Έχετε σκεφτεί στο μέτρο που περνάει βέβαια από το χέρι σας, πώς μπορείτε ως πρόεδρος να διασφαλίσετε ότι θα προχωρήσετε όλοι μαζί στο κόμμα? Με λύσεις, με πολιτικές. Αν ακούσετε αυτά τα οποία είπα στις Βρυξέλλες, θα δείτε ότι έχουμε μπροστά μεγάλα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Θα προχωρήσουμε με την ανάδειξη του έργου της ομάδας που έχουμε στις Βρυξέλλες, των ευρωβουλευτών μας, ευρωομάδας. Έχουν κάνει εξαιρετικό έργο τα τελευταία χρόνια. Θα κάνουμε εκδήλωση στην Αθήνα που θα το αναδείξουμε. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι δουλειά έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη.
Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε μια διαδικασία προς τις ευρωεκλογές, όπου θα παρουσιάσουμε και θα χτίσουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να ξέρουν ότι ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, mm-hmm. ψηφίζουν για έμπρακτες πολιτικές στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο. Είναι πολύ βασικό να σεβόμαστε δηλαδή τους ψηφοφόρους και να μην αντιμετωπίζουμε αυτή τη διαδικασία που παρεπιπτόντως είναι απαράδεκτο ότι ακόμα δεν ξέρουμε τον εκλογικό νόμο για τις ευρωεκλογές. Ναι, ναι. Άλλη μια ένδειξη της ποιότητας δημοκρατίας μας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τους ψηφοφόρους και να λέμε ξεκάθαρα τι θα κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή βλέπετε και στις εφημερίδες σήμερα και στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ ότι εμφανίζεται ένα κομμάτι του κόμματος να είναι με το ένα πόδι εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή πλέον έχει μείνει λιγότερο από 24 ώρες για την Κεντρική Επιτροπή, θέλετε, αισθάνεστε την ανάγκη να τους στείλετε κάποιο μήνυμα πριν πάτε όλοι στο κεντρικό αυτό ξενοδοχείο, αν πάτε όλοι, δεν ξέρω, διαβάζω διάφορα. Ο αριστερός προοδευτικός κόσμος έχει μπροστά του πολλά χιλιόμετρα να τρέξει, γιατί όλοι μας θέλουμε να βελτιώσουμε την πατρίδα μας, τη χώρα μας, την κοινωνία μας. Αυτός είναι ο στόχος που πρέπει όλοι να έχουν. Mm-hmm. Αυτός είναι. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε τίποτα. Ο καθένας θα αναμετρηθεί με τον εαυτό του, με την ιστορία. Εμείς θα αλλάξουμε τη χώρα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Mm-hmm. Το μήνυμα αυτό απευθύνεται βέβαια και σε όλο εκείνο τον κόσμο που προβληματισμένος βλέπει τις πολιτικές, παύλα οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Χθες είχατε συναντήσεις με τους εκπροσώπους της αγοράς, με όλο εκείνο τον κόσμο ο οποίος βλέπει τον καιρό αυτό να απειλείται ουσιαστικά, το ίδιο του το είναι, σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε επίπεδο καθημερινότητας, από το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εισπράξατε αρνητικό κλίμα από τον κόσμο με την έννοια σας εξέφρασε την αγωνία του, έτσι, αυτό διαπιστώνουμε από το ρεπορτάζ. Προφανώς. Δικούνται από υπουργούς και πρωθυπουργό οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τον ιδιωτικό τομέα γιατί δεν έχουν επιχειρήσει ποτέ στη ζωή τους. Mm-hmm. Και πάνε να κάνουν οριζόντια μέτρα στους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, που δεν αφορούν στην καθημερινότητα του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή πώς βάζεις αυθαίρετα τέτοια νούμερα, τρία χρόνια εδώ, το 10.920 που είναι, δηλαδή είναι αυθαίρετα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία λογική. Mm-hmm. Είναι όπως μου είπε ένας από τους ανθρώπους που συνάντησα, μου λέει δεν πρέπει να το λένε επιχειρήν, θα το λένε επιτυχή, γιατί είναι δεδομένη επιτυχία. Μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο το παρουσιάζουν. Σωστό. Λοιπόν, λέω μπράβο, ακριβώς έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω ότι το χειρότερο είναι δεν ακούνε. Δεν, mm-hmm. Δεν θέλουν να ακούσουν. Αν να πάρουν από πολλούς ποσά τα οποία είναι δυσβάχιστα για τους πολλούς. Ναι. Αντί να επικεντρωθούν εκεί που υπάρχει η μεγάλη σπατάλη. Άρα λύσεις υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, παρά το ότι είναι το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, έτσι, υπάρχουν λύσεις. Δείτε τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Δείτε τραπεζικό μας σύστημα. Mm-hmm. Δείτε το τραπεζικό μας σύστημα. Δείτε πόσες χρεώσεις γίνονται για τις συναλλαγές. Ναι. Και η διαφορά μεταξύ πιστώσεων χρεώσεων στα επιτόκια. Μιλάμε για κοροϊδία που γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πόρους, να βοηθήσουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας. Βεβαίως και υπάρχουν. Θέμα πολιτικής προτεραιότητας είναι. Αλλά γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση. Πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση, διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε αυτά. Άρα να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Έχουμε ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ να σηκώσει ανάστημα, mm-hmm. και να ξανακερδίσει τους εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες που απογοητεύτηκαν από εμάς. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, έστω και μια φορά. Ναι. Έχουμε μονοπάτι μπροστά μας. Έχουμε μονοπάτι. Εντάξει, άρα θα το πετύχουμε. Μια καλημέρα ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Και θα τα πούμε και από κοντά, ελπίζω, κάποια στιγμή. Εδώ στο στούντιο. Με χαρά. Ωραία. Με χαρά. Χαιρετισμούς στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Σας ακούνε. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς καλή συνέχεια. Καλημέρα.